Φίλοι μου, 10 και 49 η ώρα, κάτι δεν πράξαμε σωστά προηγουμένως και δεν είχαμε άμεσα στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον φίλο μας τον Βασίλη Τσίτσο. Να υπενθυμίσω και πάλι ότι σήμερα το θέμα μας θα είναι για την εδώ και από τώρα και μέχρι και τις 12. Η κουβέντα μας θα απλωθεί στα τρέχοντα θέματα, τα πολιτικά θέματα και πόσο επηρεάζουν αυτά την ετοιμιγορία του Έλληνα πολίτη ως ψηφοφόρου, του νέου Έλληνα, αυτά τα στάνταρ που έχει μέσα του, τα θρησκευτικά, τα πολιτικά, η πίστη του, η περισσότερη, η λιγότερη πίστη, η ένταξή του στο χώρο τον εκκλησιαστικό, η απουσία του από τον εκκλησιαστικό χώρο, οι σχέσεις εκκλησίας και κράτους, εκκλησίας και πολιτείας, όλα αυτά είναι, θα έλεγα, συνυπάρχουν μέσα μας, συμπλέκονται ή αποπλέκονται. Περισσότερα λοιπόν θα μάθετε από την κουβέντα που θα προκύψει με τους σημερινούς δύο καλεσμένους. Ξεκινάμε από σένα, Βασίλη. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα, Βασίλη Τσίτσο. Καλημέρα, Πέτρο. Και καλημέρα δεν το είπα σωστά. Όσοι μας ακούνε. Πρέπει να σε προσαγορεύσω στην κλητική. Βασίλη Τσίτσε. Ή λάθος. Τσίτσο. Τσίτσο. Ναι. Δεν παίρνει κλητική το επίθετο. Παίρνει, αλλά δεν είναι όλα τα επίθετα. Σε δεν καταλήγουν όλα σε ε. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι καλό στη γραμματική, φαίνεται. Για να δούμε πόσο καλό είναι ο Έλληνα. Ο νέο Έλληνα στα πιστεύω του, έτσι, τα πολιτικά, τα θρησκευτικά. Και πόσο αυτά τα συμπλεκόμενα πιστεύω διαμορφώνουν ποια εικόνα. Καλή, πιστεύω. Κακή, χειρότερη, ανάποδη. Για πες. Πιστεύω ότι η σημερινή ευαγγελική περικοπή περιγράφει ακριβώς ποια είναι η σχέση του σύγχρονου Έλληνα με την Εκκλησία και την πίστη του και ούτω καθεξής. Για δώσε μια περίληψη. Σήμερα είχαμε την περικοπή των βασιλικών γάμων, την παραβολή των βασιλικών γάμων, όπου όσοι, ας πούμε περιληπτικά, ότι ο βασιλιάς κάνοντας γάμο, ας πούμε, του γιού του, καλή, εντάξει, τους προσκεκλημένους, αλλά κάποιοι από αυτούς όχι μόνο, λέει, δεν πήγανε, αλλά παραμέλησαν να πάνε, προφασιζόμενοι διάφορα, αυτό που λέμε προφάσισαν να μαρτύρεις διάφορες, ας πούμε, προφάσεις, αυτό που λέμε, εγώ έχω δουλειές. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει, απέκτηναν και τους απεσταλμένους. Ναι, που είχαν πάει να τους προσκαλέσουν. Το άκουσα αυτό ο βασιλιάς, οργίστηκε. Εξωφρενών, λοιπόν. Εντάξει. Τιμώρησε τους φωνείς και μάλιστα, λέει, και την πόλη αυτών ενέπερσε, δηλαδή. Έκαψε. Ναι. Κατέκαψε. Μετά, λέγοντας ότι αυτή η προσκεκλημένη ήταν ανάξη, σου είπε να πορευτούν και όποιον βρίσκουν να καλούν στους γάμους. Πράγματι, λέει, έτσι έγινε και κουτσούς τραβούς. Μπράβο. Ναι. Και όσους βρήκαν, λέει, γέμισε, λέει, ο γάμος αναγκημένων των όσων ήρθαν, ας πούμε, όσων προσήλθαν. Ναι. Και μάλιστα, λέει, εκεί ανάμεσά τους, αυτοί όχι, ήτανε, ανταποκρίθηκαν, απλά ανάμεσα σε αυτούς εισχώρησε και κάποιος που δεν είχε ένδειγμα γάμου, που εδώ θυμίζει εκείνο το περίφημο που γιορτάζουμε κατά την ακολουθία του νυμφίου, το λάμπρινόν μου, την ιστολινή, ότι ουκ ένδειγμα ουκ έχω, εντάξει, συνεχίζει στον νυμφώνα, και λέμε στη συνέχεια, λάμπρινόν μου την ιστολινή της ψυχής, ζωδότα και σώσουνε. Και αυτός είχε την ανάλογη τιμωρία. Κλείνοντας ότι πολλοί γάροι κλητοί, ολίγοι εκλεκτοί. Πέτρο, ότι να πούμε, έχει απολεστεί και ο κοινοτικός και ο ευχαριστιακός χαρακτήρας της σχέσης των όσων πιστεύουν ή θεωρούν ότι πιστεύουν με την Εκκλησία. Ξέρεις γιατί φτιάξαμε τη σημερινή εκπομπή με αυτό το θέμα? Γιατί
Πολλοί λένε ότι θέλω να πάω με αυτόν, ξέρω εγώ, αλλά αυτός είναι και άθεος. Και αν τους πεις είδαμε και τους ένθεους, τελικά είναι κριτήριο αν πιστεύουν οι υποψήφοι, δεν πιστεύουν, οι αρχηγοί των κομμάτων, πόσο πιστεύουν. Θεωρώ ότι... Πόσο ανάβουν λαμπάδες, λοιπόν, αν φιλούν το χέρι του παπά, την εικόνα ή δεν την ασπάζονται. Τι ασπάζονται τελικά, μήπως τα πιστεύουν τους τα πολιτικά τα ασπάστηκαν και δεν ασπάζονται τις εικόνες. Για τους έχοντες έτσι ελάχιστη γνώση και επαφή με τη γραφή και την παράδοση, έχει απαντηθεί πολλάκι στο θέμα, απλά κάποιοι κοφεύοντες ή δεν ξέρω από τι άλλο υποκοινώνει. Εγώ δεν νομίζω να έχει απαντηθεί αυτό το θέμα. Λένε άλλα ντάλλον. Κοίταξε Πέτρο, θυμάσαι υπήρχε και το κίνημα της Χριστιανικής Δημοκρατίας. Τα κριτήρια μας τα έχει δώσει ο Χριστός. Ναι. Και με τα κριτήρια τα οποία βάζει κατά την τελική κρίση, αλλά και επανειλημμένως μέσα στη γραφή θα μπορούσαμε να αποκαλυστούμε, δεν είναι ένα το σημείο, είναι πολλά τα σημεία εκείνα τα οποία λένε ότι η πίστης ανεφέργων νεκρά εστί. Και υπάρχει και το άλλο, το κατά Ιωάννινο που οι μαθητές ρωτάνε ποιος είναι ο μαθητής, τους λέει με αυτό θα σας ξεχωρίζουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου εάν έχετε αγάπη προς τον κόσμο. Ναι, να σε διακόψω, και, αλλά και τα έργα χωρίς πίστη και αυτά νεκρά είναι. Ναι, ναι. Και εκεί ρωτά και του ρωτούν οι μαθητές και τι ζεστήν ο μαθητής. Και λένε εκεί οι μαθητές, ού πάσο λέγον μη κύριε, κύριε. Ναι. Αλλοποιών το θέλημα εμού με τεμού. Άρα με την πολιτική κονίστρα τώρα τι θα κάνει ο θρησκευάμενος, τι θα κάνει. Αφού πιστεύει ο Μιχαλολιάκος, σου λέει θα ρίξω Μιχαλολιάκο. Αφού πιστεύει ο Μαϊμαράκης, θα ρίξω Μαϊμαράκη, έτσι. Καταρχάς, για όσους έχουν λίγη γνώση και είναι κοντά στα πράγματα, έχουμε επανειλημμένως ξεκαθαρίσει ότι όσο και να ακούγονται αυτά σε νομοσιολογικά, ο μεν Μιχαλολιάκος είναι ο χωριστής από τα νιάτα του έως τα σήμερα και οι περισσότεροι χρυσαυγίτες είναι παγανιστές και δεν έχουν και πρόβλημα να το ομολογήσουν ούτε και σημειολογικά να το φανερώσουν. Ναι, ξέρεις τι λένε, τι θα σου πω τώρα οι χριστιανοί, όχι όλοι, μερικοί, ότι ο Θεός επιτρέπει για να τιμωρήσουμε τους άλλους μέσω αυτών. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτοί πιστεύουν στο Θεό. Μα και ο Θεός, είναι πολύ χαζό το επιχείρημα έολο. Ο Θεός κάνει όργανο το Μιχαλολιάκο για να τιμωρήσει το... Ναι, μπράβο. Δηλαδή ο Θεός θα πάρει γκάνγκστερ Β, Γ, Δ, Γ για να τιμωρήσει τον Α, Β. Ο Θεός σίγουρα δεν αντιδρά με ανθρώπινα κριτήρια. Και σίγουρα δεν έχει πουθενά τη σκέψη του, ας πούμε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια έκφραση, όρους του οφθαλμών αντιοφθαλμού και οδόντα αντιοδόντος. Η έννοια του Θεού, του τιμωρού Θεού, είναι ξενόφερτη, είναι φερμένη από τη Δύση και δεν έχει καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Αλήθεια, αγαπητέ Βασίλη, αν εξαιρέσουμε εκείνη τη συνάντηση του Χριστού με το που τον φέρνουν κάποιοι να τον παγιδεύσουν ένα νόμισμα, τον κίνσο, και του λένε να πληρώνουμε φόρο ή να μην πληρώνουμε, και είπε το παροιμιώδες απόδοτε τα του Κέσαρος, Κέσαρη και τα του Θεού, το Θεό. Μόνο σε αυτή τη θέση έχει, σε αυτό υπάρχουν άλλα σημεία όπου μιλά για την εξουσία ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος ασχολείται λέγοντας πάσες εξουσίες υπερεχούσες υποτασές το. Αλλά υπάρχει, και αυτό πάλι μήπως υπάρχει και, αλλιώς, η απόδοση του φόρου για λογαριασμό του Χριστού και του Πέτρου με ένα νόμισμα το οποίο έστειλε ο Χριστός και βρήκε ο Πέτρος στο στόμα του ψαριού. Ενός ηθείος, και φυσικά θα πρέπει να δούμε συνολικά την όλη πρακτική του Ιησού και τη διδασκαλία του, όπου εντάξει δεν μπορεί να κρυθεί μόνο από ένα σημείο. Όταν ο Ιησούς ας πούμε διατείνεται ότι η βασιλεία ημίου καίστη εκ του κόσμου τούτου, και φυσικά εννοεί ότι δεν κρίνεται και δεν καθορίζεται με τα κριτήρια τα οποία σκέπτεται ας πούμε και λειτουργεί ο περισσότερος κόσμος. Έπειτα δεν πρέπει να ξεχνάμε και την πολιτική πράξη του Χριστού λίγο πριν την σύλληψή του.
ή την απολογία του προς τον... προς τον, προς τον προς ποια είναι αυτή η πολιτική πράξη. Αναφέρεσαι στο Φραγγέλιο με τους αργυραμιβούς. Και την αναφορά του ότι πιέσατε τον οίκο των πατρός μου, οίκο εμπορίου. Οίκο εμπορίου, ναι. Και αυτή είναι μια, μια πολιτική πράξη, ναι. Την καταγγελία την οποία κάνει εναντίον των αρχών ουσιαστικά, γιατί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι γνωρίζουν το πλαίσιο της εποχής εκείνης, τρόπον την είναι, μην ξεχνάμε, ήταν θεοκρατικό ας πούμε το σύστημα στο Ισραήλ, έχουν και πολιτική εξουσία. Μην ξεχνάμε τα φαβουρά που εκτομίζει εναντίον τους, όχι μόνο επειδή παρεκκλίνουν του νόμου, αλλά και επειδή, ας το πούμε, εκμεταλλεύονται τους αδυνάτους. Τώρα, αδικείς λίγο, οι Φαρισαίοι ήταν λαϊκά άτομα, είχαν την επιρροή προς τον κόσμο, αλλά περισσότερο με τους Ρωμαίους καταγγελτές Τσίτσι Μιτσικότσι είχαν οι Σαδουκαίοι. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήταν μεσαία η χλέμπα, ούτε μεσαία τάξη, κατώτερη τάξη. Αλλά είχαν, πρότευαν όμως, ήταν το φόβητρο του λαού, σαν ιερατή, όχι ιερατείο, σαν τι ήταν, δεν ξέρω, γνώστες του νόμου ήταν γραμματείς. Οι Φαρισαίοι τι ήταν, ένα θρησκευτικό κόμμα, το πούμε έτσι, μια οργάνωση θρησκευτική. Οι Σαδουκαίοι όμως, θα πρέπει να ξεχνάμε ότι διαφέρουν και προς την πίστη και μην ξεχνάμε ότι... Ότι παραδείγματος χάρη δεν επιστημόνες την ανάσταση των νεκρών, ένα κριτήριο το οποίο μην πούμε σε λεπτομέρειες, δεν αφορούν τώρα τον κόσμο, αυτά είναι για μαθήματα θεολογικής. Γι' αυτό αναφέρομαι στα ουεία του Χριστού εναντίον των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι αν και γνώριζαν αυτό που λέμε το θέλημα του Θεού ετούτης, έχει μείνει χαρακτηριστικό στην ιστορία για την φαρισαϊκή υποκρισία, η οποία τους διέκρινε και η οποία διεκρίνει και τους περισσότερους εξημών σήμερα και δει όλους αυτούς τους πολιτικούς. Είναι, και δει όλους αυτούς οι οποίοι είναι στην πολιτική εξουσία σε παγκόσμια κλίμακα και όχι μόνο για δικούς μας. Σωστά λέγεις, το υποκρισία κυριαρχεί, βασιλεύει και στο ιερατείο το πολιτικό και στο θρησκευτικό σήμερα. Αν με επιτρέπεις να φέρω ένα παράδειγμα. Πάμε. Συγκλονίστηκε η κοινή γνώμη, το έγραψα και χθες σε μια ανάρτηση που έκανα. Συγκλονίστηκε η κοινή γνώμη από την εικόνα του μικρού Αϊλάν, ο οποίος βρέθηκε κατά τον τρόπο που όλοι πλέον γνωρίζουν, ο κόσμος σχεδόν έχει πληροφορηθεί και έδειχνε σαν να κεμάται. Βασίλη, κράτα τη σκέψη σου, να προσθέσω στην κουβέντα και το εξής. Η Ρο Διώτη μέχρι πρώτη ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάριζα ισχυρίζεται με δημοσίευμά της στο Facebook γιατί οι εφημερίδες, ότι κακώς οι εφημερίδες κοινοποίησαν φάτσα κάρτα αυτή τη φωτογραφία του νεκρού παιδιού. Ναι, πες τα δικά σου, πες σχολείες. Ο Πέτρος λέγοντας το εξής. Ναι. Είδαμε λοιπόν αυτή την εικόνα, είδαμε και την αντίδραση ακόμα και της κυρίας Μέρκελ, ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη μεταναστευτική πολιτική, τον κύριο Ρέτζι να λέει ότι όταν ζητάω να συζητήσουμε για φόρους τρέχουν όλοι, ενώ όταν λέει ζητάω δεν έρχεται κανένας. Ποια υποκρισία, ρε Πέτρο, δηλαδή μόνο από αυτό να σκεφτεί όχι μόνο ο ελληνικός λαός, και ο ευρωπαϊκός λαός, μόνο αυτό άμα σκεφτεί θα διακρίνει με τι ψεύτες έχουμε να κάνουμε. Όλα μου τα χρόνια από μικρό παιδί δεν θυμάμαι τίποτα άλλο από πέρα από την αγριότητα, την ομότητα και όλα αυτά τα οποία τόσο ωραία έχουν περιγράψει δικοί μας μεγάλοι ας πούμε συγγραφείς του πολέμου. Δεν παρακολουθούμε τίποτα άλλο από ομούς βαμβαρδισμούς που συνηθίζουν να βαφτίζουν ως παράπλευρες απώλειες παιδιών. Ξεχάσαμε τον βαμβαρδισμό των παιδιών, ας το πούμε πέρσι, που έπαιζαν αμέριμνα στην παραλία στη Γάζα. Ξεχνάμε όλα εκείνα τα παιδιά τα οποία χιλιάδες σκοτώνονται κάθε μέρα στα παιδιά. Παλιά στη Γιουγκοσλαβία, στη γειτονιά μας, στην Ουκρανία, στη χώρα μας παλιότερα δηλαδή. Στη Βόρεια Αφρική, αυτός ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Είναι τόσο το αίμα των παιδιών μας.
που θα μας πνίξει. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Βασίλη, μπαίνει στο μεταναστευτικό όμως. Εγώ σήμερα θέλω να. Και εσύ και εγώ είμαστε μέλη στο ενιαίο παλαϊκό μέτωπο από το 11, πότε, εδώ και 4 χρόνια. Λοιπόν, τέλος το 11, εγώ νωρίτερα εσύ. Λίγο αργότερα εγώ. Αργότερα εσύ. Λοιπόν, ο κόσμος θέλει, εγώ και εσύ ψάχνοντας μπήκαμε στη σχολή του Καζάκη, μάθαμε, είμαστε πολιτικά όντα και πολλοί ακόμα, πέραν ημών. Αυτό που θέλει ο κόσμος να καταλάβει από την κουβέντα μας είναι τι θα ψηφίσει την Κυριακή. Και υπάρχει θρησκευόμενος κόσμος, οι κομμουνιστές ξέρουν ότι θα ρίξουν παπαρίγα, έτσι. Παπαρίγα. Δεν είναι σίγουρο. Κουτσούμπα, λοιπόν. Οι περισσότεροι από τους κομμουνιστές ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Οι νεοδημοκράτες οι φανατικοί ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Οι πασοκτζίδες οι φανατικοί ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Οι χρυσαυγίτες οι φανατικοί επίσης. Ξέχασα κανέναν. Τον Καμένο δεν τον αναφέρω γιατί πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Λοιπόν, ολίγοι φανατικοί θα ρίξουν και τον Καμένο, τέλος πάντων. Τώρα, με ποια στάνταρ, με ποια στοιχεία, με ποια πιστεύω πολιτικο-θρησκευτικά, γιατί λέω θρησκευτικά, γιατί να, κολλήσαμε εκεί ότι α, ο Καζάκης πιστεύει ή δεν πιστεύει. Δήλωσε ότι είναι άθεος, είναι ράδιο αρβίλα, σου λένε. Λοιπόν, τους λες το ψήφισμα, αλλά και το ψήφισμα πάλι και αυτό δεν είναι προσεκτικά διατυπωμένο, έτσι. Θα αναφερθούμε, θα διαβάσω τι λέει το ψήφισμα. Σε αυτά τα ερωτήματα θέλω. Γιατί να ψηφίσει, εσύ δεν είσαι υποψήφιος, έτσι. Είμαι υποψήφιος στη Β' Αθήνας. Ναι, δεν θα έπρεπε να παραιτηθείς, πώς. Έχω ήδη κάνει παραιτηθεί. Α, έχεις παραιτηθεί, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, και εσύ και εγώ είμαστε υποψήφιοι. Εγώ στη Λάρισα, εσύ στην Β' Αθηνών. Γιατί να ψηφίσουν εσένα και εμένα και όχι κάποιον άλλον. Για πες. Καταρχάς, νομίζω ότι ο χρόνος τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας δεν αρκεί για να θυμίσουμε όλα εκείνα τα οποία έπραξαν ή οι διάφοροι οι οποίοι μας έθεζαν ότι θα μας σώσουν. Το αξιοπερίεργο είναι ότι εκείνοι οι οποίοι μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, εκείνοι είναι οι οποίοι, και το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός, τώρα μας τάζουν ότι θα μας ξανασώσουν. Έπειτα θα πρέπει να δούμε ότι από τις δυνάμεις του πρώην, ας πούμε, αντιμνημονιακού, όπως λέγαμε, μπλοκ, θα δούμε ότι πλέον σχεδόν δεν απέμεινε κανένας. Είδαμε το τι έκανε η λεγόμενη αριστερά του κυρίου Τσίπρα, είδαμε τι έκανε ο κύριος Καμένος, είδαμε τις τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Κουτσούμπα να λέει ότι καλό ήταν να μην είχαν μπει στην Ευρώπη, τώρα αφού μπήκαμε είναι δύσκολο, όπως είναι και δύσκολο και ότι το ευρώ δεν είναι και το νόμισμα γενικώς, δεν είναι πανάκι και δεν είναι το κυρίως ζητούμενο και να τα μαζεύει και αυτός τρόπον τεινά. Είδαμε τον κύριο Μιχαλολιάκο, ο οποίος επαναχώρησε στις θέσεις του απέναντι στην Ευρώπη και απέναντι στο ευρώ και λέγοντας ότι δεν συζητάμε πλέον για λύση. Ο Λαφαζάνης που φάνηκε ότι διαμαρτυρήθηκε και ότι διαφώνησε στα μνημόνια και στην όλη την προδοσία κατ' εμέ, την οποία διέπραξε ο κύριος Τσίπρας. Εξάλλου είναι πρόσφατη, είναι ενωπέσιμη. Αγαπητέ Βασίλη, πάλι θα σε διακόψω. Ο Τσίπρας, που συζητώντας με πολλούς Σιριζέους, λένε θα ρίξουμε και πάλι Τσίπρα, του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Μετά μπορεί να γίνει και τρίτη και τέταρτη και να γίνει καθεστώς. Λοιπόν, δεν θέλω τα πολιτικά, να σταθούμε τόσο στα πολιτικά, γιατί ήδη θα δικήσω τον δεύτερο καλεσμένο. Θέλω να σταθείς μόνο στα θρησκευτικά δεδομένα. Η πίστη, η θρησκευτική πίστη, η χριστιανική πίστη. Γιατί δεν είναι θρησκεία η χριστιανοσύνη. Είναι φόδιο ή εμπόδιο στο να επαναστατήσει ο νέο Έλληνας. Επαγγελμένως έχουμε τονίσει ότι ο χριστιανισμός ήταν, είναι και θα παραμείνει η μεγαλύτερη επανάσταση του ανθρώπου στις αιώνες. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο είναι ένα κήρυγμα εναντίον των δυνάμεων της τωράς, εναντίον και να πούμε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι είναι το κήρυγμα των πατέρων, ήταν πάντοτε εναντίον όλων των εξουσιαστικών δομών οι οποίοι καταπίεζαν με τον ΑΒ τρόπο τον άνθρωπο. Θυμηθούμε το τι έχει πει ο Μέγας Βασίλειος εναντίον του πλούτου και εναντίον της εκμετάλλευσης των αδυνάτων, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ας θυμηθούμε ότι ο μεγαλύτερος κοινωνικός εργάτης, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν ο μεγαλύτερος κοινωνικός εργάτης που γνώρισε σήμερα η ανθρωπότητα. Για την κριτική που άσκησε εναντίον της εκμετάλλευσης του κόσμου από την τότε αυτοκράτηρα, την Ευδοξία, μην θυμηθούμε ότι
την αγκάστη να περπατάει επί καύσωνα, επί δίμηνο μέσα στον καύσωνα και κατέληξε εξαιτίας ακριβώς. Είναι πλέον χαρακτηριστικό. Άρα θες να πεις ότι οι σημερινοί επίσκοποι δεν μπορεί να είναι αγκαλίτσα με τους πλουτοκράτες, έτσι. Είχα την τιμή να επισκεφτώ πρόσφατα τον επισκεφτήκαμε την Παρασκευή. Τον σεβασμιότατο αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και εκεί στο λίγο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας και τον ρωτήσαμε κάποια πράγματα, το οποίο πρέπει να πω ότι μας υποδέχτηκε πραγματικά. Πώς τι έγινε αυτή η επίσκεψη, εκπροσωπώντας ποιους? Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα ο αρχιεπίσκοπος ζήτησε να τοποθετηθούν όλα τα κόμματα και τα κινήματα επάνω στο θέμα της Ορθοδοξίας και το θέμα των... Εσύ εκπροσωπούσες το ΕΠΑΜ? Ήμασταν τριμελής, ήμασταν πενταμελής επιτροπή, με συγχωρείς. Και πες και για τα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης. Και το συμπέρασμα λοιπόν με αυτήν τη συνάντηση είναι ότι ο αρχιεπίσκοπος, δεν θα πω το πιο τελευταίο ας πούμε, ότι δήλωσε ότι δεν περίμενε, ότι ήταν απογοητευμένος και ότι δεν περίμενε και αυτή η κυβέρνηση από την οποία είχε κάποιες προσδοκίες ο ελληνικός λαός να πορευτεί κατά τον τρόπο που πορεύτηκε. Και ότι τα πράγματα δεν είναι όπως ακριβώς φαίνονται, δεν υπάρχει συναλληλία στις σχέσεις εκκλησίας-πολιτείας, αλλά επί της ουσίας ο ίδιος με τον τρόπο του μας έδειξε ότι επιέζεται και καθ' υπόδειξη της πολιτείας εξαναγκάζεται πολλές φορές η Εκκλησία, άσχετα αν δεν θα έπρεπε να το κάνει, για να υποχωρήσει σε κάποια πράγματα, λέγοντας λίγο πολύ ότι υπάρχει σχέση υπαλληλίας της Εκκλησίας στην πολιτεία και όχι συναλληλίας. Αυτό είναι σωστό που σας είπε. Το άλλο όμως ήταν σωστό που είπε ανήμερα του επιταφείου της Μεγάλης Παρασκευής, ότι τα σημικά και τα εκκλησιαστικά θα τα δώσουν στους δανειστές. Αυτό του μεταφέραμε και του είπαμε ότι αυτό, ότι θα πρέπει, το γράφει το ψήφισμα, θα πρέπει η εκκλησιαστική περιουσία να αξιοποιηθεί κατά τον δυνατόν καλύτερο τρόπο και να διευκρινίσουμε στον ελληνικό λαό ότι δεν μιλάμε για παραχώρηση της περιουσίας στο κράτος, διότι και ο ίδιος είπε να δούμε ακριβώς αυτό. Να δούμε, λέει, και τι έγινε όλη εκείνη η περιουσία η οποία έχει παραχωρηθεί κατά το παρελθόν. Μας μίλησε για το έργο το οποίο κάνει σήμερα η Εκκλησία. Μας είπε ότι η Αρχιεπισκοπή μόνον έχει υπό την προστασία της πάνω από 50.000 κόσμο, τον οποίον καθημερινά σιτίζει. Μας είπε ακόμα ότι δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας και ότι το σύνολό της κυρίως είναι βοσκοτόπια και αγροί οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική περιφέρεια και που ναι μεν φημολογούνται ως εκκλησιαστική περιουσία, αλλά επί της ουσίας έχει περάσει στα χέρια ιδιωτών και τύπης μόνον υπάρχει στην εκκλησία. Ενώ ακόμα μας ανέφερε χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η εκκλησία παραχώρησε κάποια αγροτεμάχια προς καλλιέργεια σε κάποιους τοπικούς εκεί κατοίκους, ας πούμε, οι οποίοι στη συνέχεια έκαναν χρήση του περίφημου νόμου της αυτό που λέμε της χρησικτησίας και τράφηκαν δηλαδή εναντίον της εκκλησίας και που στο τέλος πούλησαν αυτή την εκκλησία και την μετέβαναν. Βασίλη, μίλες λεπτομέρειες για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Εγώ δεν κατάλαβα τι σας απάντησε, θα τα δώσει τα σημικά ή δεν θα τα δώσει. Είπε ότι και ο ίδιος το βλέπει ότι είναι καλύτερο να προσπαθήσει να αξιοποιήσει όσο δεν γίνεται δυνατόν. Έχει ζητήσει να καταγραφεί καταρχάς για να ξέρουμε. Πού θα τα δώσει, σιγά, καλό αυτό να καταγραφεί, ωραία. Πού θα τα δώσει, σε ακτήμονες ντόπιους ή στους ξένους κερδοσκόπους? Είπε ότι επανειλημμένως έχει βάλει αυτό το κριτήριο και ότι αυτή τη φορά θα κοιτάξει ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εκκλησιαστική περιουσία να περάσει σε αχτίμονες και ανέργους και όχι στην πολιτεία η οποία ξέρουμε στη συνέχεια κατά ποιον τρόπο. Υπαναχώρησε, δηλαδή εκείνη τη δήλωση γιατί την έκανε, άλλαξε γνώμη?
δεν είχαμε το χρόνο να κάνουμε ένα κριτική κουβέντα. Τώρα, να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, αγαπητέ Βασίλη. Έχω μπροστά μου το ψήφισμα στο τέταρτο συνέδριο του ΕΠΑΜ, που λέει τα εξής μεταξύ άλλων ψηφισμάτων. Με το παρόν ψήφισμα δηλώνει το συνέδριο ότι ακολουθεί τις επαναστατικές παραδόσεις του λαού μας, του οποίου τα κινήματα από την εποχή της εθνικής παλιγενεσίας έως την εθνική αντίσταση συνδύασαν την απελευθέρωση με την αναγνώριση της Ορθοδοξίας ως επικρατούσας θρησκείας. Στα πλαίσια αυτά αναγνωρίζει πρώτον την παρουσία και τον καθοριστικό διαχρονικό ρόλο της Ορθοδοξίας στην ιστορία του ελληνικού έθνους, την καθοριστική σημασία συμμετοχή των Ορθόδοξων Χριστιανών στους αγώνες του ελληνικού λαού για ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία. Τρίτον, τη συμπαράσταση της Εκκλησίας στο χυμαζόμενο ελληνικό λαό κατά το παρελθόν και ιδιαίτερο σήμερα. Καλεί την ηγεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να αξιοποιήσει την εκκλησιαστική περιουσία ως θεματοφύλακάς της και όχι σαν επιχειρηματίας, όπως καλή ώρα στην Κύπρο, ή για ιδιωτελείς σκοπούς, όχι για να πληρωθεί το ανυπόστατο και παράνομο για το λαό χρέος προς τους τοκογλύφους της ΕΕ και του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, αλλά για να βοηθηθεί και να ανακουφιστεί ο υποκατόχην ευρισκόμενος ελληνικός λαός. Καλεί τον Ορθόδοξο κλήρο να αναλογιστεί το παράδειγμα του Παπαφλέσσα, του Αθανασίου Διάκου, του Παπά Νυπόμονου και πλήθους άλλων, να καθορίσει την στάση του και να παίξει τον ιστορικό του ρόλο σήμερα. Με την συμμετοχή του στους αγώνες του ελληνικού λαού για την απελευθέρωση της πατρίδας από το νέο Ευρωπαϊκό Ράιχ. Το ΕΠΑΜ τέλος θέλει να υπενθυμίσει προς όλους λαό και κλήρο ότι η Ορθοδοξία υπήρξε και παραμένει επικρατούσα θρησκεία μόνο στο βαθμό που συνδέεται οργανικά με τους αγώνες του λαού για την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία. Καλούτσικο είναι, δεν είναι το τέλειο βέβαια, δεν μπορούσε να διατυπωθεί και καλύτερα. Γνωρίζοντας ότι μέσα στο ΕΠΑΜ έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλες θρησκευτικές αντιλήψεις. Προέρχονται από την... Έπρεπε το κείμενο να αμβληθεί και ανθρώπων τεινά, ούτως ώστε να μην φύγει άλλες αντιλήψεις. Μην ξεχνάμε, Πέτρο, ότι η ορθόδοξη αντίληψη είναι ανεξίθρησκη. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι να επιβάλλουμε με τον άλλον την άποψή μας, αλλά να γίνουμε, μην ξεχνάς ότι στις μέρες μας... Το είπα και στην αρχή, η χριστιανοσύνη δεν είναι θρησκεία. Μπράβο. Μοιάζει, δεν είναι. Μαχόμαστε κυριολεκτικά να μας δεχτούν ως ισότιμους, γιατί αυτή τη στιγμή εν ονόματι μιας λαθεμένης αντίληψης περιμειονοτήτων και πάλι πας στο μεταναστευτικό. Όχι, τι θα ψηφίσει η Ελληνίδα νοικοκυρά, πες μου. Έχουμε μια Κυριακή ακόμα. 10 μέρες, 12 πόσες, 13. Τι θα ψηφίσει αυτή που πιστεύει τέλος πάντων, θα ψηφίσει Ευρωπαϊκό Ράιχ, τι θα ψηφίσει, για πες, και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Ο κόσμος που έχει γνώση θα γνωρίζει ότι είναι υποκατοχή, γνωρίζει ότι πλέον δεν έμπνεγε κανένα άλλο κίνημα που να είναι οργανωμένο και που να κατεβαίνει σε πανελλήνια κλίμακα, που να εκφράζει αυτό το οποίο λέμε τα στοιχειώδη για τον ελληνικό λαό, να εκφράζει δηλαδή τον πόθο του ελληνικού λαού, ας πούμε, να πάρει μια ανάσα, να αποδεσμευτεί από όλα αυτά το διβάστοχο φορτίο που φορτώσανε πάνω μας οι δανειακές συμβάσεις, τα μνημόνια και ούτω καθεξής. Εγώ θα πω ότι τα κολάρα, όπως έλεγα εγώ πριν, τους χαλκάδες στο σβέρκο μας. Μπράβο. Ναι. Βλέποντας όλα αυτά θα πω ότι υπάρχουν άξιοι αγωνιστές μέσα στο ΕΠΑΜ, τους οποίους καλούμε να έρθουν να μας βρούνε, θα βγούμε και εμείς προς συνάντηση προς τον κόσμο. Όσοι λοιπόν πραγματικά ενδιαφέρονται για την πατρίδα, ενδιαφέρονται για να απαλλαγούμε κάποια στιγμή από το βραχνά του του νέου Ευρωπαϊκού Ράιχ. Όσοι άνθρωποι έστω κατ' ολίγον αναλογίζονται ότι είναι άδικο να παίρνουν σήμερα το μισθό τους, τη συνταξή τους ή οτιδήποτε άλλο και να κληθούν να τον πληρώσουν αυτό το μισθό που σήμερα εμείς παίρνουμε ή αυτό το επίδομα είτε αυτό το μεροκάμα. Αυτό να το φορτώσουμε, να το πληρώσουν τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας και ούτω καθεξής.
όσοι βλέπουν λοιπόν τον πόλεμο που δέχεται σήμερα, ο ελληνισμός, η ορθοδοξία, η ανθρωπότητα εγένει, εμείς θα τους πούμε ότι υπάρχει η φωνή η οποία εκφράζει ακριβώς την υπεράσπιση όλων αυτών των πραγμάτων. Ακριβώς, και είναι η φωνή του ΕΠΑΜ. Ναι. Όπως εντάξει, πληρώναμε μέχρι τώρα τα οθωμανικά δάνεια, θα πληρώνουμε και τα κερδοσκοπικά της Δύσης. Μπράβο, όπως ναι, πληρώνουμε εμείς τα δάνεια που λήφθησαν πριν από 200 χρόνια, μόνο που ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα δάνεια δεν μας υπόσχεται κανένας ότι είναι το τελευταίο, έστω αυτό που πήραν τώρα με το τρίτο μνημόνιο. Υπόσχεται κανένας, μπορεί κανένας να αποδείξει λογιστικά ότι όντως αυτό θα είναι το τελευταίο? Είπαμε ότι... Μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, Βασίλη, με πιέζει αφάνταστα ο χρόνος. Ένα συμπέρασμα, ένα συμπέρασμα στην κουβέντα μας. Θέλω, τι θα βάζεις ως τίτλο, καθότι θα κυκλοφορήσει και στο YouTube, τι θα βάλω? Εγώ θα έβαλα αυτό το οποίο έχει βάλει το ΕΠΑΜ. Ποιο? Το ΕΠΑΜ έχει τη λύση και καλεί ολόκληρο τον ελληνικό λαό να τη δει, να τη μελετήσει και να στηρίξει τη μόνη λύση για εθνική ανεξαρτησία. Το πρόβλημα, λες, θες να πεις, είναι ελληνικό, άρα και η λύση θα είναι εξίσου ελληνική, έτσι? Και... Δεν διατείνομαι ότι είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς εδώ αγωνιζόμαστε. Το αν θα ζούμε με δανεικά ή όχι, ελληνικό είναι. Εντάξει, ναι. Οι δανειστές ξέρουν να δανείζουν για να μας κάνουν απικία χρέου σας οι 5 γενιές, 6, 7, πόσες θέλουν να κλείσουν. Μας έχουν να καταστήσει, κλειδώσουν. Δεν χρειάζεται τίποτα από εδώ και πέρα. Μας έχουμε καταστήσει πλέον. Εάν αυτό δεν το σπάσουμε εμείς, ας πούμε, δεν υπάρχει πλέον ελπίδα. Όχι άλλα δανεικά. Να, βρήκα εγώ ένα τίτλο, λοιπόν, έτσι. Όχι μόνο έτσι, άλλα δανεικά, αλλά... Δεν θέλουμε με το στανιό σωτήρες. Λοιπόν, αυτά. Βασίλη, να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Να σε ευχαριστήσω για την σημερινή σου συμβολή στην κουβέντα μας. Επίσης, Πέτρο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βόλι. Και καλή ελευθερία στην πατρίδα. Καλή ελευθερία. Αντίο. Καλημέρα. Καλημέρα. Να σε σώσει κάτι που πάντα βρίσκεται σε γωνιά εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόν.